Τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρώτη αυτοψία από τα αρμόδια κλιμάκια του Τμήματος Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων ανέλησαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες που συμμετείχαν στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Ζίτσας την 5η το απόγευμα. Ο σεισμός της 15ης Οκτωβρίου του 2016 άφησε πίσω του ευτυχώς λίγες ζημιές σε σχέση με το μέγεθος της δόνησης. Παρ' όλα αυτά, οι διαδικασίες κινήθηκαν γρήγορα και στα μέσα Απριλίου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η σχετική απόφαση που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί η διαδικασία της αποκατάστασης. Στη συνάντηση έδωσαν το παρόν δεκάδες πολίτες που έχουν δει τις περιουσίες τους να φέρουν ζημιές από τη σεισμική δόνηση, ενώ παρόντες ήταν ο συντονιστής της αποκεντρωμένης διοίκησης Βασίλης Μιχελάκης, ο δήμαρχος Ζίτσας Μιχάλης Πιάκος και οι δήμαρχοι Κόνιτσα, Ζαγορίου και Πογονίου, κυρίοι και κύριοι Παπασπύρου, Σπύρου και Καψάλης. Η διαδικασία αυτή μετά τον σεισμό ήταν για όλους μια δύσκολη διαδικασία, γιατί έπρεπε να γίνουν κάποιες ενέργειες που ξεκίνησαν από την αποκεντρωμένη διοίκηση της Περιφέρειας Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, ακολούθησε τη Δήμη και πάνω απ' όλα η υπηρεσία. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες που θα είναι αυτοί που θα δώσουν τα φώτα τους σήμερα σχετικά με το ΦΕΚ που βγήκε, με τη διαδικασία, με το τι δικαιούται ο καθένας. Εάν τυχόν έχουμε πληθώρα ενδεχομένως ερωτημάτων, αιτήσεων κτλ., θα μπορούσαμε να συγκεντρώνονται και από τους Δήμους, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το Δήμο Ζίτσας, έχει με τους υπόλοιπους Δήμους. Θα μπορούσαμε να συγκεντρώνουν τα αιτήματα και ενδεχομένως να έρχονται κάποιοι συνάδελφοι του Τάσκο Ζάνης να παραλαμβάνουν, να ενημερώνουν κτλ. Εμείς ξέραμε τι να πούμε και μπορέσαμε να κάνουμε γρήγορα συμπεράσματα ώστε να βγει το συντομότερο δυνατό αυτή η ερωτήση. Κάποιες από τις αιτήσεις σας που δεν είχαν ελεγχθεί, κάποιες που δεν είχαν διεκτελειωθεί, εν πάση περιπτώσει, πριν 3-4 μέρες όλες απαντήθηκαν και προφανώς πιθανόν σε κάποιους να έχει έρθει και κάποια επιστολή ενημερωτική που να ενημερώνει και έχει γίνει η ερωτήση. Ειδικά εδώ στις αιτήσεις που είχαν σταλεί από το Δήμο Ζίτσας και το Δήμο Ιαννικών, έχουν απαντηθεί όλες. Δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον που έπαθε ζημιές να υποβάλει αίτηση για πρώτη αυτοψία σε ένα εξάμεινο από τη δημοσίευση στο ΦΕΠ της παρούσας απόφασης. Δηλαδή, μέχρι τις 25 Δεκάτου του 2017. Αυτή η αίτηση έχει ως σκοπό να έρθουμε να δούμε το κτίσμα που έπαθε κάποιες βλάβες από το σεισμό, έρχεται μια τριμηνή εκτροπή, εκδίδει κάποιο πόρισμα. Αυτό το πόρισμα μπορεί να είναι το πόρισμα να χαρακτηριστεί ως επισκευάσιμο ή να χαρακτηριστεί ως δεδομένο που εκτελεί υλικά ή ως επικίνδυνο ετοιμόρροπο. Η αίτηση αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, από δημοτικό σκαρίσμα και από φωτογραφίες του πηγαίνου του κτηρίου. Εδώ να σας πω τώρα ότι αν στο τίτλο ιδιοκτησίας αναφέρονται περισσότερο από ένα πρόσωπα ως δικαιούχοι ή ως ιδιοκτήτες του κτίσματος, θα πρέπει να υποβάλουν όλη η αίτηση ή τουλάχιστον στην αίτηση να φαίνεται τα ονόματα των ονόματων.